Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Σημερινό θέμα της κουβέντας μας, της ρωμαϊκής κουβέντας μας, έχει να κάνει με την ελληνική μας γλώσσα. Η γλώσσα του Ευαγγελίου, ίσως το πολυτιμότερο στολίδι, ο σημαντικότερος θησαυρός της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτή τη γλώσσα που νομίζω όχι μόνο εμείς, αυτάρες καλώς Έλληνες, θα μπορούσαμε να καυχόμεθα, αλλά και όλη η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και οι επιστημονικοί έχουν αποδεχθεί ότι δεν είναι κατασκεύασμα ανθρώπων. Αυτό το διαπιστώνει κανείς από παλιά, αλλά και σήμερα στις μέρες μας. Γιατί όπως είπαμε, εκτός από γλώσσα του Ευαγγελίου και από γλώσσα του παγκόσμιου πολιτισμού, έρχεται σήμερα η επιστήμη να μας πει ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμη η γλώσσα μας. Γιατί ακόμη και στους σύγχρονους και εξελιγμένους υπολογιστές της τεχνητής νοημοσύνης, η μόνη γλώσσα που μπορεί να ανταποκριθεί σε τεχνητή νοημοσύνη, και το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας, είναι η ελληνική γλώσσα. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς η ελληνική γλώσσα βάλεται. Και δυστυχώς έχει να κάνει όχι μόνο με πόλεμο που γίνεται απ' έξω, αλλά κυρίως από μέσα, εκ των έντων. Στη σημερινή μας κουβέντα έχουμε κοντά μας, στη ρωμαϊκή παρέα μας, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα αυτό για την προάσπιση της γλώσσας μας, της κληρονομιάς αυτής. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα σε βάθος με το γλωσσικό μας θέμα. Δίνει τον αγώνα, είναι ένας αφανής ήρωας, ένας αφανής εργάτης. Έχουμε κοντά μας την κυρία Χαράτσικοπούλου, την οποία και την καλωσορίζουμε. Καλημερίζω και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, την κουβέντα θα την κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε κοντά μας. Στην εισαγωγή, όπως ακούσατε, είπαμε ότι αυτή η πολύτιμη κληρονομιά, αυτή η αδιαφυσβήτης αξίας κληρονομιά, βάλεται. Και δεν θα ξεχάσω και θα έλεγα ότι αυτό αποτέλεσε και μια αφορμή και της γνωρισμίας μας, ένα άρθρο όπου κράτησα ένα στοιχείο που είχατε, μια παράγραφο μικρή αλλά πολύ σημαντική. Πραγματικά βγάλετε μια αγωνία αλλά και μια πραγματικότητα. Άνθρωπος γλωσσικός ακροτηριασμένος είναι πνευματικός και διανοητικός ανάπηρος. Έτσι λοιπόν το σημερινό θέμα μας θα είναι η γλωσσική μας αναπηρία. Να δούμε, κυρία Τσικοπούλου, πώς φτάσαμε εδώ, ποια είναι τα αίτια, γιατί πολεμάτε, γιατί πολεμιέται η γλώσσα μας, αυτή η μεγάλη κληρονομιά, τι συμφέροντα υπάρχουν πίσω από αυτό, ποιοι επιβουλεύονται αυτήν την πολεμική και να δούμε πώς μπορούμε να αντισταθούμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα, χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι εμείς έχουμε παραδώσει τα όπλα, κάθε άλλο, ίσα ίσα που έχουμε ενδυναμωθεί για το λόγο ότι μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια της επιβουλής εναντίον της ελληνικής γλώσσας, της γλώσσης των εθνών, δεν είναι γλώσσα του ενός έθνους μόνο, η ελληνική γλώσσα, είναι γλώσσα όλων των εθνών. Όλων των εθνών. Και θα το εξηγήσουμε. Βεβαίως. Να πω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα ότι είστε και εκπρόσωπος της Εθνικής Εταιρείας, εκτός από συγγραφέας, αρθρογράφος και ερευνήτρια για το γλωσσικό θέμα, έχετε μία πολυπίκυλη δράση, είστε ένας πραγματικός μαχητής, όπως είπαμε. Μπαίνουμε όμως στην ουσία της κουβέντας για τη γλώσσα. Να θυμίσω πριν μπούμε ακόμη, πάνω σε αυτό που είπατε, το πολύ ωραίο και σοφό και πραγματικό, ότι ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο μεγάλος ιστορικός μας, είχε πει ότι τα πάντα είχαν προετοιμαστεί στην ανθρωπότητα για να αποτελέσει η ελληνική γλώσσα, δια της γλώσσης της ελληνικής, να λαλήσει το πνεύμα το Άγιον. Έτσι. Νομίζω τίποτα δεν είναι τυχαίο και αυτό συνέβαλε τα μέγιστα ακριβώς στη συνάντηση αυτή που έγινε του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Έτσι. Προαγωγός, με αυτό το εργαλείο. Έγινε προαγωγός εις Χριστόν η ελληνική γλώσσα. Έτσι. Και οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί την είχαν σπουδάσει εν το βάθη, ήταν εγκρατής, τη γνώριζαν πάρα πολύ. Και πρωτίστως οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας, τους οποίους δεν γνωρίζουμε σήμερα.
και που δεν τους γνωρίζαμε ούτε η δική μου γενιά, ούτε πολλό μάλλον η σημερινή γενιά. Μέσα από τα δύσκολα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιστάσεις, φωτεινές, μικρά αστεράκια που βγαίνουν. Ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να ανακαλύπτει και τους Κοιτάξτε πατέρες. Κοιτάξτε να δείτε. Ακόμη ναι. και στο εξωτερικό έχω ακούσει ένα περιστατικό που καθηγητής που σε ένα μεταπτυχιακό παιδαγωγικού τμήματος στην Γαλλία ανέφερε στους Έλληνες που ήσαν, συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, λέει, εσείς γιατί έρχεστε εδώ πέρα, εσείς λέει, αυτά που κάναμε εμείς είναι ελληνικά. Εγώ να σας πω. Αρχαίους συγγραφείς και τους πατέρες της Εκκλησίας κάνουμε. Να σας πω, χερέκακα ο λίγοντι, ίσως εκλειφθεί, θα πω ότι μπράβο στο γεγονός ότι είναι άχρηστοι πλέον οι εγχώροι καθηγητές μας, δεν είναι η θέση να δώσουν αυτές τις αξίες, να τις μεταλαμπαδεύσουν, να καταστήσουν ικανούς τους μαθητάς να μπορούν να εισέλθουν στο πνεύμα της γραμματείας της αρχαίας ελληνικής, της τραγωδίας, στο πνεύμα γενικότερο του ελληνισμού. Έτσι. Και των πατέρων και της Ορθοδοξίας. Έτσι. Και γι' αυτό φεύγουν και πηγαίνουν έξω. Άρα λοιπόν ας πάψουν οι ντόπιοι καθηγητές να βάλουν κατά τις γλώσσες, ας πάψουν να δείχνουν μια πλήρη αδράνεια ή να ποιούν την νήσα ότι δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί στο οικοδόμημα το γλωσσικό και να εξακολουθούν να υφίστανται αυτό το οποίο επέβαλε το κράτος εν μια νυχτή το οποίο ήταν για ένα αρμόδιο. Και θα χειροκροτούμε τώρα γιατί θα φεύγουν οι μαθητές μας όλοι από το γυμνάσιο, όχι τώρα που φεύγουν και εκπατρίζονται και πάνε για να βρουν δουλειά, θα φεύγουν από το γυμνάσιο γιατί θα πάνε στα ξένα κράτη, στην Αγγλία, θα πάνε στην Αμερική, στα κολέγια, στα πανεπιστήμια, να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Να τη μάθουν σωστά για να μπορούν να έχουν πρόσβαση πράγματι, μέσα στη γραμματεία, ότι στο μεγαλείο και τον πλούτο. Βλέπουμε ότι ο δυτικός πολιτισμός, ο δυτικός κόσμος, όπως είπαμε και εισαγωγικά, και στην επιστήμη, αλλά και γενικότερα στον πολιτισμό, αλλά και θα τα πούμε και μετά, τα γνωρίζετε καλύτερα εσείς, ακόμη και στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και τη διανοητική, αντιλήφθηκαν πρωτίστως οι ξένοι, οι φίλοι μας, ότι έχει μεγαλύτερη αξία η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Αυτό δυστυχώς έρχεται τώρα σε ένα μάθημα εισαγόμενο, και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα το αντιληφθεί και το όλο παιδαγωγικό σύστημα και νομίζω ότι τελικά στη τελική ανάλυση ίσως δεν θα πρέπει να αναλωθούμε σε πρόσωπα, κυρία Τσικοπούλου. Όχι, αλλά πρέπει να τους περιφρονήσουμε. Τα πρόσωπα πρέπει να τα περιφρονήσουμε. Ίσως θα πρέπει εμείς να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο ώστε ένα ολόκληρο σύστημα της παιδείας μας, ένα σύστημα ολόκληρο το οποίο μπήκε σε ένα πλαίσιο και από τον πνευματικό υποτιθέμενο κόσμο, στην ουσία λειτουργήσε ως δούριος ύπος για την εξαφάνιση, για την καταστροφή της ελληνικής γλώσσας. Άρα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο καλλιεργήθηκε εδώ και κάποιες δεκαετίες. Και κοντά στην καταστροφή της ελληνικής γλώσσας καταστρέφεται όλο το οικοδόμημα του ελληνισμού. Όλο το οικοδόμημα της γραμματείας, της παγκόσμιας γραμματείας. Αυτά θα τα δούμε, γιατί είναι γραμμένα στην ελληνική. Έτσι, αυτό θα τα δούμε τις συνέπειες που έχει, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Άρα ο σκοπός, βέβαια, στρατηγικά, έτσι, πολύ ωραία, ναι, το μεθοδεύεται το πράγμα. Να δούμε ακριβώς τα αίτια που φτάσαμε εδώ, πώς μεθοδεύτηκε και πότε. Και να αποδείξουμε ακριβώς αυτό. Ακριβώς τις συνέπειες που έρχονται και ακριβώς και τα αντισώματα που πρέπει να αναπτύξουμε και τις αντιστάσεις που πρέπει να αναπτύξουμε και τι τέλος πάντων πρέπει να κάνουμε εμείς ως Έλληνες για να σωθούμε ως έθνος. Έχουμε και την ευθύνη να σωθούμε ως έθνος. Κληρονομιάς. Α, είναι πολύ βαριά. Έτσι. Η κληρονομιά, δεν ήταν για τους ώμους μας. Να δούμε, μήπως η ελληνική αυτή κληρονομιά έχει περιέλθει σε χέρια τόσων αναξίων, λέει ένας γλωσσολόγος εξαιρετικός, που νομίζω αυτή τη στιγμή δεν τον θυμάμαι. Ποτέ καμιά τόσο μεγάλη κληρονομιά Δεν περιήλθε σε χέρια τόσο αναξίων κληρονόμων. Ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν έστω και οι λίγοι, όπως πάντα, που τον ελληνισμό το σηκώνουν στην πλάτη τους. Ας μας αξιώσει ο Θεός. Υπήρξε μια κινητικότητα και υπάρχει
την οποία την παρακολούθησα γιατί και εσείς εργαστήκατε, τουλάχιστον οργανωτικά από ό,τι ξέρω, στο κομμάτι αυτό. Και αναφέρομαι στο τριήμερο γλωσσικό συνέδριο που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών. Και σε συνεργασία με τους κάτω δεξιά και τους φορείς. Ναι. Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, του Ομίλου Εταιριών Μηχανική, ΑΕ. Να πούμε εδώ πόσο σημαντικό ρόλο σε χορηγίες κάνει ο κύριος Φιετζόγλου, αν κάνω λάθος, ναι. Και το Ίδρυμα Περικλή Θεοχάρη. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που... Που αυτό σημαίνει ότι για να συμμετάσχουν και αυτοί κάτι είδαν. Ναι. Κάπου αυτό, θέλουν... Αυτό είναι κάτι που μας γεννά μια αισιοδοξία, γιατί ομολογουμένως αυτή είναι και η θεραπευτική της Ορθοδοξίας. Ότι το πρώτο βήμα της θεραπείας είναι να συνειδητοποιήσει κανείς το πρόβλημα. Έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα από μια κινητικότητα, από αρθρογραφίες ανθρώπων όπως εσάς... Πλήθος. Ανθρώπων του πνεύματος, έστω μεμονωμένα, αλλά και από κάποιες ημερίδες, από κάποια συνέδρια. Και πολύ σημαντικό αυτό το τρίμερο γλωσσικό συνέδριο που έκανε η Ακαδημία, γιατί έχει το ειδικό βάρος η Ακαδημία, στο οποίο είχαν έρθει, γιατί ήμουνα και εγώ παρόν. Φορείς, η εθνική εταιρεία την οποία αναφέρετε, την οποία εκπροσωπώ. Έχει πάρα πολύ αγωνιστεί για το θέμα το γλωσσικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αφανώς. Θα μας δοθεί ευκαιρία να φέρουμε εδώ και τον πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας που κάνει σημαντική δουλειά. Και όλοι σημαντική. Εσείς κάνετε μια σημαντική δουλειά και νομίζω ότι είναι εποχή που πρέπει να σηκώσουμε όλοι τα μανίκια μας, να φυγούμε από τους καναπέδες μας και να αναλάβουμε ο καθένας ένα τις ευθύνες μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Είναι εποχή αφύπνισης, αυτό κάνουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας Λόγος Ρωμαϊκός και μέσα από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη, την οποία και προσωπούμε, που είναι που είστε πάρα μια προσπάθεια αφύπνισης που γίνεται, αυτογνωσίας. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε αυτό ποιοι είμαστε, κύριε Τσοκούλο, που ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Να καταλάβουμε, να δούμε την ταυτότητά μας, να δούμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πάμε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, οι ευθύνες μας, οι ιστορικές ευθύνες που έχουμε. Γιατί οι εποχές είναι κρίσιμες. Και να μην μεμψιμηρούμε και να μην επιρρύπτουμε ευθύνες τώρα σε άλλους για το θέμα ακόμη αυτής της υποδουλώσεώς μας και της οικονομικής μας καταρρεύσεως. Έτσι. Πώς φτάσαμε στο συνέδριο αυτό, το οποίο είπαμε υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, με το ειδικό βάρος που έχει, όπως είπαμε και με την παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Αυτό είναι ευχάριστο. Που παράστησαν, ήταν πολύ σημαντικό. Βρέθηκαν εκεί. Μιλήστε μας για το συνέδριο αυτό. Ήταν, πιστεύετε, αποτέλεσμα μιας αγωνίας που, θα πιάσει τόπο αυτό το συνέδριο. Βεβαίως. Καταρχάς καταγράφηκαν κάποιες αλήθειες εκεί και ήρθαν και σημαντικοί ξένοι ελληνιστές. Βέβαια. Και πραγματικά θα άξιζε τον κόπο για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν να πείτε κάποια πράγματα. Κάποια μηνύματα που θα αναμεταδοθούν και κάποιες ομιλίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιτής Εκκλησίας. Πολύ ωραία. Γιατί δεν πρόλαβαν την ημέρα. Βεβαίως, να το έχουν, κάποιες κέρυες. Και μάλιστα αυτές οι οποίες όχι τόσο πολύ θέλησαν να πλέξουν το εγκόμιο της ελληνικής γλώσσης ή τη δύναμή της, την παρουσία της παντού, την αναγκαιότητα εκμαθήσεώς της κλπ. Αυτό είναι και διαφυσβήτητο, όπως είπαμε. Είναι, η ουσία είναι έτσι, να δούμε πώς αυτή την κληρονομιά θα τη διαφυλάξουμε. Και πώς θα καταστήσουμε γνωστόν το γεγονός ότι υπήρξε επιβουλή, υπήρξε σχέδιο. Υπήρξε σχέδιο, αυτό είναι αλώσεώς της. Πολύ βαρύ που λέμε. Πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ βαρύ. Αλλά αν δεν λεχθεί αυτό, δεν θα μπορέσουμε. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί και εν συνεχεία εξακολουθούν να υπάρχουν κινήσεις που οδεύουν στον αφανισμό της πλέον. Ομολογουμένως αυτό αναδείχθηκε και μέσα από το συνέδριο αυτό, εκτός από τις διθυραμβικές κουβέντες που έγινε για την αξία, την αδιαφυσβήτητη της γλώσσας μας. Αλλά πραγματικά άκουσα και εγώ και ανθρώπους σημαντικούς ακαδημαϊκούς και άλλους που έβγαλαν την αγωνία αυτή. Και αυτή ο κύριος, ο ακαδημαϊκός, ο κύριος Κουνάδης και ο πρόεδρος, ο κύριος Κοντογιώργος, μάλιστα, νομίζω, γιατί αλλάζουν κάθε
διάστημα, κάθε μικρό διάστημα αλλάζουν. Πείτε μας λίγα αυτοί είναι οι οποίοι πάρα πολλοί έχουν δραστηριοποιηθεί και μάλιστα είναι και αξιέπαινοι για το λόγο ότι δεν είναι φιλόλογοι. Για το λόγο ότι είναι εκπρόσωποι των θετικών επιστημών και μάλιστα βάλλονται εναντίον του ακαδημαϊκού που σας είπα, του κυρίου Κουνάδη. Είχε ασκηθεί επί ένα εξάμηνο, δεν φαντάζεστε στον τύπο τι είχε λεχθεί. Πράγματα τα οποία πιστεύεις κάποια στιγμή ότι εξέρχονταν από αλλόφρονες ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει την ισορροπία τους. Δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια σχολή ολόκληρη. Αρκεί ας πούμε να χτυπήσουν. Με αποδομητές της ιστορίας και της γλώσσας. Πρέπει να είναι ένα πακέτο αυτό, μια σχολή. Ναι, αλλά... Οι οποίοι βεβαίως με τους διάφορους τίτλους τους ακαδημαϊκούς. Ναι, προτάσουν τους τίτλους τους. Ναι. Προτάσουν τους τίτλους τους, ναι. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά ως απλός πολίτης που ακούω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν ακριβώς τη γλώσσα μας, αυτή την τεράστια γλώσσα, με τον τρόπο αυτό. Και το αναδείχθηκε στην κουβέντα αυτής του συνεδρίου, ότι και το μονοτονικό. Είσαστε παρόν, εσείς έχετε γράψει και ένα βιβλίο πάνω σε αυτό. Το πρώτο βιβλίο ήταν. Το μονοτονικό. Ήταν ο Δούριος Ύπος. Με υπότιτλο «Ο σύγχρονος Δούριος Ύπος», ναι. Μάλιστα. Είναι έργο 30 ετών αυτό, μάλιστα. Αλλά επειδή έχει εξαντληθεί... Είχατε προφητικά την αγωνία σας. Ναι, δεν ήταν τόσο προφητικά βέβαια. Κάθε αλήθεια, εφόσον περιέχει μέσα σπέρματα του Θεού, η αλήθεια, είναι προφητική. Δεν ήταν όμως προφητική. Ας δώσω το λόγο να πείτε, γιατί και εγώ άρχισα να μονολογώ. Παρακαλώ, δεν μονολογείτε καθόλου. Είστε σήμερα εδώ. Όχι, είναι θαυμάσια. Όχι, αυτά τα οποία λέτε παρέας μας. Είναι πάρα πολύ ωραία για να αναπτύξουμε. Εγώ εκπροσωπώ τη φωνή του μέσου Έλληνα που αγωνιά. Και που έχετε δει, έχετε διαπιστώσει τις επιπτώσεις. Ακριβώς. Έτσι? Και αυτό ότι μέσα με ενδιαφέρει. Από την κρίση κιόλας, μέσα από την κρίση, επειδή ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος στον αγώνα της καθημερινής επιβίωσης, μπορεί να χάσουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε ακριβώς τα θέματα του πολιτισμού, τα οποία τα επιβουλεύονται κάποιοι με μια οριζόντια λογική μηδενιστική. Ξέρετε, στην Αναμπούλα ο λύκος χαίρεται. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμο την εποχή αυτή της όχι μόνο οικονομικής κρίσης να αφυπνιστούμε και να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να προστατευτεί αυτή τη στιγμή για πολλούς λόγους, και για τον πολιτισμό της να το διαφυλάξει και την εθνική της κληρονομιά, αλλά και την εθνική της υπόσταση και το μέλλον της. Για να σωθεί και η γλώσσα, όπως θα μας πείτε. Εσείς τα λέτε ωραιότερα, νομίζω. Η γλώσσα. Εγώ εμπνέομαι από ανθρώπους σαν και εσάς, γιατί διαβάζω τα άρθρα σας, ακούω και παρεμβάσεις σας στην τηλεόραση και πρόσφατα που σας είχα ακούσει, και σας χαίρομαι γι' αυτό, τον αγώνα που κάνετε. Και πραγματικά είμαστε όλα αυτιά να σας ακούσουμε. Και μάλιστα έτσι εκπλήσωμε κιόλας, γιατί είναι σαν να μιλάω με φιλόλογο. Για να μην σας πω ότι ολιγοντή έτσι είμαι, όχι ολιγοντή, είμαι απογοητευμένη, γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλάς με φιλολόγους. Τώρα πλέον σταμάτησα, είναι πολλά χρόνια αυτά. Ελέγχθηκε αυτό στο συνέδριο, νομίζω, από κάποιους, ότι δυστυχώς οι φιλόλογοι έχουν έλλειμμα αρκετοί. Έχουν, ορίστε. Όσοι έχουν έλλειμμα να το παραδεχθούν. Να το παραδεχθούν. Να πείτε... Όσοι έχουν έλλειμμα να το παραδεχθούν. Εντάξει. Ναι. Γιατί αυτά διδάχθηκαν. Έχουμε δεν και... φταίνε και αυτοί. Έχουμε και είναι εμπειρίες. Απόρρια ενός συστήματος. Ναι, ναι. Μιας ανάπηρης γενικότερα παιδείας, έτσι. Ναι. Οφείλει όμως ένας άνθρωπος που λέει ότι είναι επιστήμον να ερευνήσει και μπαίνοντας μέσα στη φιλοσοφική σχολή να πει ότι για να δω. Άλλωστε αυτός ο τρόπος παρέχεται του ερευνάν. Μπαίνοντας μέσα σε μια σχολή ανωτάτη. Πολύ μάλλον στη φιλοσοφική. Για να δούμε τα προηγούμενα κείμενα, οι προηγούμενες μορφές της γλώσσης μας, οι προηγούμενοι συγγραφείς, η προηγούμενη γραμματεία, οι παλαιότεροι. Γιατί, πώς, γιατί είναι έτσι, τι συμβαίνει, τι τρέχει, γιατί τα έχουν βάλει με τη γλώσσα την ελληνική. Αυτό, πλην των εξαιρέσεων με τους οποίους συνεργάστηκα, και που έχω μία τριακονταετή και πλέον πορεία, κανένας από τους άλλους δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά τα ερωτήματα. Ούτε είχε καν την ευαισθησία να διερωτηθεί ο ίδιος. Αλλά επιπλέον δεχθήκαμε και
Μια πολεμική. Πολεμική. Θα ήθελα στο πρώτο μέρος της σημερινής μας κουβέντας, όχι κατευθείαν πολεμική, γιατί δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Η αλήθεια λάμπει. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Επειδή η αλήθεια. Ήτανε εκ του πλαγίου. Γνώσεστε την αλήθεια και. Και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Με αυτή την έννοια και για ενημέρωση του τηλεοπτικού μας κοινού εδώ, για την ενημέρωση του απλού Έλληνα πολίτη, θα θέλαμε να μας πείτε εν ολίγης τα αίτια που κάποιοι σήμερα άνθρωποι ή ένα σύστημα το οποίο καλλιεργήθηκε επί δεκαετίες, που άλλοι το είπανε ψευτορωμαϊκό, αυτή η σχολή που δημιουργήθηκε και διείσδυσε στο όλο σύστημα της παιδείας μας, έχει φέρει την γλώσσα σε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που τα ελληνόπουλα είναι γλωσσικά ανάπηρα. Τα αίτια, πώς στάσαμε και τις σκοπιμότητες, ώστε να τα αναδείξουμε αυτά στην κουβέντα και να πάμε μετά στο διατάφτα τι πρέπει να κάνουμε. Έχετε βάλει κάποια σειρά, έχετε φέρει πράγματα να μας δείξετε. Να τα λέμε μάλλον όπως έρχεται, όπως ράει το λόγος μας. Γιατί είναι τόσα πολλά που δεν θα μας φτάσουν εκπομπές. Η επιβουλή ξεκίνησε έξωθεν. Μάλιστα. Εφαρμόστηκε έσωθεν. Μια νύχτα με 30 κοιμισμένους βουλευτάς, 15, από όλο το κοινοβούλιο, που πήραν την απόφαση να καταργήσουν τον ιστορικό τονισμό. Αυτό που ονόμασαν αυθαίρετα και το βάφτισαν μονοτονικό. Άλλωστε η δική μου έρευνα, πλέον των 30 ετών, ξεκίνησε από ένα τέτοιο ερέθισμα. Να δείξουμε και το βιβλίο εδώ. Να το δείξουμε, δεν υπάρχει όμως τώρα, δεν υπάρχει πλέον, έχει εξαντληθεί από χρόνια. Πιο πολύ το δείχνουμε. Ναι, θα το επανεκδώσουμε με πολύ σοβαρά στοιχεία. Έτσι, τα οποία κλείνουν τον κύκλο αυτής της Οδύσσιας. Φαίνεται πως κάποιοι άνθρωποι, όπως και εσείς, και όπως είπαμε, πρέπει να συγχαρούμε αυτή την αγωνία, μονοτονική γραφή, ο σύγχρονος δούριος ύπος. Με λογότυπο αυτό που βλέπετε και τα τέσσερα σκαλιά καταλήγουν στη λατινική γραφή. Έτσι, αυτοί και τα γκρίκλις, τα οποία σήμερα χρησιμοποιούν ευρύτατα τα παιδιά μας. Και για τα οποία δεν ανησύχησαν όμως. Κοιτάξτε, δεν ανησύχησαν. Ούτε ακόμη και οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας δεν ανησύχησαν. Δυστυχώς, αν συμβαίνει αυτό. Αλλά το γκρίκλις δεν αποτελεί μία μόδα. Φαίνεται ότι κάποιοι το προσπάθησαν να το επιβάλλουν. Δεν επιβάλλεται τίποτα. Προσπάθησαν κάποιοι. Νομοτελειακός, από τη στιγμή που ο μαθητής έπαψε να γνωρίζει το έτοιμον με ύψιλον, δηλαδή την ρίζα της γλώσσας του. Δεν γνωρίζει από πού προέρχεται η κάθε λέξη. Άρα επέρχεται μια κλιμακωτή κατάρρευση του οικοδομήματος, με πρώτο το σπουδαίο κεφάλαιο αυτό που είναι της γραμματικής, το ετυμολογικό, γιατί εκεί χτύπησε η κατάργηση του ιστορικού τονισμού. Ήξεραν τι έκαναν. Οι εθνομηδενιστέ ήξεραν τι έκαναν. Η επιβολή του μονοτονικού ήταν μέρος ενός σχεδίου αποδόμησης της γλώσσας. Ήταν το εφαλτήριο για να φτάσουμε εδώ στο τελευταίο σκαλί της σκάλας του κακού που λέει ο Παλαμάς και τα γκρίκλις να έρθουν φυσιολογικά. Άκουσα, παρακολούθησα και κράτησα και σημειώσεις και έστειλα και φάξ από κάποια βιβλία μου τα οπισθόφυλλα, τα έστειλα στους παρουσιαστάς εκεί της εκπομπής. Ήτανε στην Εκκλησία της Ελλάδος. Παρήλασαν πλήστοι όσοι. Ας μην αναφέρω ονόματα, ήθελα να τα αναφέρω, αλλά ας μην χαλάμε θεά ουσία τώρα. Και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, η οποία είπε, όχι, δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τα γκρίκλις. Δεν έχει γενικευθεί, λέει, το θέμα. Φαντάζεστε τώρα, άνθρωποι, είπαμε, φιλόλογοι. Μα αυτοί είναι φιλόλογοι, δεν είναι, ξέρω εγώ, μαθηματικοί, δεν είναι φυσικοί, δεν είναι γεωλόγοι. Δεν είναι κάτι άλλο. Άσε που βέβαια η γλώσσα υποτιμημένη, όπως καταλαβαίνετε και όπως θα ξέρετε, έχει επίπτωση σε όλα τα μαθήματα. Δεν έχει επίπτωση μόνο στο μάθημα το γλωσσικό. Η στρεβή γλώσσα έχει απήχηση και στον στρεβλό νου. Μα νομίζω το είχατε έτσι αποτυπώσει με ακριβώς αυτή την έφραση που και εμένα αποτέλεσε μια αφορμή, νιώθοντας και εγώ κατανοώντας το πρόβλημα,
μέσα από την κουβέντα αυτή που αποτυπώθηκε έτσι ξεκάθαρα, με πολύ λίγα λόγια, αλλά πολύ ξεκάθαρα, άνθρωπος γλωσσικός, το ξαναλέμε για να το ακούσουν και οι φίλοι μας, άνθρωπος γλωσσικός ακροτηριασμένος είναι πνευματικός και διανοητικός ανάπηρος. Δηλαδή έχει να κάνει γενικότερα με την καλλιέργεια του νου και την καλλιέργεια του πολιτισμικού επίπεδου του ανθρώπου. Και της ψυχικής του σφαίρας πλέον. Η όλη παιδεία, ο τρόπος που σκέπτεται, ο τρόπος, έχει να κάνει δηλαδή άνθρωπος που μέσα από την μεθοδευμένη αυτή αναπηρία της γλώσσας που επιβάλλεται, αυτό θα έχει ως συνέπεια, αυτό να καταλάβει ο κόσμος, κυρία Τσιγκοπούλου, νομίζω μέσα από αυτό που λέτε, αυτό το μήνυμα είναι προσοχή, διότι ο πόλεμος που γίνεται στη γλώσσα μας αποσκοπεί στο να μας κάνουν κοιμά. Είναι μέρος του σχεδίου της παγκοσμιοποίησης, να το πω εγώ πιο γενικευμένα. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Είναι μέρος του σχεδίου αυτού, ώστε να έχουν άβουλα όντα, καταναλωτές, μη σκεπτόμενους ανθρώπους, για να μπορέσουν να μας αλώσουν. Διότι δυστυχώς, ως Έλληνες ήμασταν πολύ δύσκολοι. Και το σχέδιο αυτό που βιώνουμε τώρα της κρίσης, είναι και αυτό ένα κομμάτι του γενικότερου σχεδίου. Και για να πω λίγο πιο εξειδικευμένα στην πλευρά της ψυχολογίας, στα χωράφια της ψυχολογίας, διδάσκει ψυχολογία, ότι ό,τι σκεπτόμαστε και αισθανόμαστε, το εκφράζουμε με λέξεις. Εάν αυτές οι λέξεις είναι αλλοιωμένες, είναι στρεβλωμένες, δεν μπορούμε να ανατρέξουμε και να μάθουμε και να κατανοήσουμε ποια είναι η ρίζα της. Πώς μπορώ να κάνω τη σύνθεση, έτσι. Πώς μπορώ να αλλάξω το νόημα αντικαθιστώντας αυτήν τη λέξη με κάποια άλλη. Παρομοία όμως, παρομοία. Τότε στρεβλώνει και το συναίσθημα. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν επιπτώσεις στην όλη ψυχοσωματική καλλιέργεια του ανθρώπου. Καλλιέργεια του ανθρώπου. Ξέρετε, σκεφτήκαμε και κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα βάλουμε μια νοτελεία, γιατί τώρα μπαίνουμε στην ουσία της κουβέντας. Για λόγους διαφημιστικούς, μείνετε κοντά μας και επιστρέφουμε με την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σήμερα για την γλωσσική μας αναπηρία. Λόγος Ρωμαϊκός και απόψε στη σημερινή μας παρέα, ένα πολύ καυτό θέμα που έχει να κάνει με την γλωσσική μας αναπηρία. Έχουμε την χαρά και την τιμή, διπλή χαρά γιατί και το όνομά σας είναι χαρά, την κυρία Τσικοπούλου, Χαρά Τσικοπούλου, ερευνήτρια του γλωσσικού θέματος, συγγραφέας, αρθρογράφος και εκπρόσωπος της Εθνικής Εταιρείας. Κοντά μας λοιπόν ένας άνθρωπος, ένας εργάτης, αφανής εργάτης, που αντιστέκεται και πολεμά, προσπαθεί να αφυπνίσει τον κόσμο με τις παρεμβάσεις της για το θέμα, το ιδιαίτερα ενισχυτικό θέμα της γλωσσικής μας αναπηρίας, που από ό,τι φαίνεται δεν έγινε τυχαία που φτάσαμε σε αυτό το τραγικό σημείο. Η πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου, η σημαντικότερη γλώσσα του κόσμου, το μεγαλύτερο εργαλείο επιστημονικά για το παρόν και το μέλλον, η γλώσσα του Ευαγγελίου και όλα αυτά που τα γνωρίζουμε λίγο πολύ, να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα που οι νεοέλληνες εμείς να είμαστε γλωσσικά ανάπηροι, να μην μπορούμε να μιλήσουμε πάνω από έναν αριθμό λέξεων, δυστυχώς, και όχι μόνο. Βάλετε, αφού σας συγχαρώ για την ενημέρωσή σας και για τις επισημάνσεις τις οποίες έχετε κάνει, γιατί αν ήσασταν φιλόλογος δεν θα τις κάνατε και ούτε θα μπορούσα να κάνω μαζί σας εκπομπή.
γιατί θα έπρεπε να ξεκινήσω από το Α. Ενώ εσείς φαίνεστε ευαισθητοποιημένος σε όλο το φάσμα το 30ετές που σε τελική ανάλυση ήσασταν βρέφος εσείς όταν ξεκίνησε αυτή η επιδρομή εναντίον του οικοδομήματος του γλωσσικού της ελληνικής γλώσσης. Νομίζω και επειδή έχει, ναι, βάσει των διαφόρων ερωτήσεων που θέσατε προηγουμένως. Νομίζω ότι η κουβέντα έχει απλωθεί και έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να σας δώσω χρόνο να μην μιλήσω άλλο. Όχι, άμα χρειαστεί, θα μιλήσετε. Ναι. Αλλά δώσατε τόσα ερεθίσματα που αποσπασματικά να γυρίσω πίσω και να αναφερθώ στο θέμα της Ακαδημίας που είπατε. Βεβαίως. Ότι ο βασιλιάς Λουδοβίκος ρώτησε τον καρδινάλιο και πρωθυπουργό Ρισελιέ το 1700 κάπου τόσο, γιατί διέθεσε ένα σημαντικό ποσό για την ίδρυση και άμεση λειτουργία της Γαλλικής Ακαδημίας. Και ο πανέξυπνος, ο πανούργος Ρισελιέ, απήντησε: «Μεγαλειότατε, η Γαλλική Ακαδημία θα διασώσει τη γαλλική γλώσσα και η γαλλική γλώσσα θα σώσει τη γαλλική αυτοκρατορία». Φαντάζεστε, κανένας Έλληνας, πρωθυπουργός, υπουργός παιδείας και όσοι άλλοι. Αν το αντιληφθεί αυτό η πολιτική, πνευματική, ακαδημαϊκή κοινότητα. Και να μην αφήνουν. Και ο ελληνικός λαός δίνει και μια απάντηση αυτό που λέτε τώρα, κατ' επέκταση, δίνει και μια απάντηση στη συνταγή της επιτυχίας μέσα από την κρίση για να μπορέσουμε να βγούμε αλόβητοι. Θα πρέπει βασικά ως... Και το εύρος μας το οικονομικό να το επανακτήσουμε. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή ο προωθητικός κρυός της αντεπίθεσης του ελληνισμού θα είναι, πρέπει να είναι το γλωσσικό μας όργανο. Το γλωσσικό μας θέμα. Όχι μόνο να το στηρίξουμε, έτσι, αλλά να το προβάλλουμε μαζί και με τον πολιτισμό μας, να κάνουμε μια πολιτιστική αντεπίθεση, να κάνουμε μια πνευματική αντεπίθεση. Βάλετε ο Πανκό. Με την ελληνοορθοδοξία και τη γλώσσα μας λοιπόν. Βάλετε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνουμε. Βάλετε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, εφόσον στις ρίζες του ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ελληνικός, και το θέατρο και όλες οι λέξεις και οι έννοιες είναι ελληνικές. Ακριβώς. Και η τραγωδία. Και η... Άρα οι συνέπειες της γλώσσας δεν αφορούν έχουν μόνο. Αντίκτυπο στην και δεν περιορίζονται. Μα το είπε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, σε μια επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι η κρίση είναι μεγάλη και στην παιδεία. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί ανάγεται σε δεκαετίες η έκπτωση αυτή της παιδείας. Και φεύγοντας, αποχωρώντας ο Υπουργός Παιδείας, του απήντησε ο Πρόεδρος ότι ναι, πρέπει κάτι σημαντικό να κάνουμε και να επανέλθουμε σε αυτό που είπατε. Ότι η κρίση πρέπει να αναχθεί και να τη δούμε μέσα από το πρίσμα, κάπως έτσι τέλος πάντων, είναι γραμμένο, να αναχθεί στην κρίση την οποία περνάμε μέσω της παιδείας. Γιατί το γλωσσικό μας όργανο επέφερε και την κατάπτωση στην παιδεία. Έτσι ακριβώς. Έγινε παρήγορο ότι υπάρχει πάντως και μία... Γλώσσα και παιδεία ταυτών, υπάρχει και μία αγωνία που εκφράζεται από το χώρο... Από μεγάλο προσωπικότητες, αριθμό. Από μεγάλο αριθμό προσωπικότητων. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η κινητικότητα θα μπορέσει να δημιουργήσει μία αναστροφή και κοιτάξτε, να υπάρχει οι κατάλληλες διορθώσεις. Ναι, υπάρχει όμως η εξής διαμαρτυρία πάρα πολύ μεγάλου κόσμου, πλήθους κόσμου, ως προς το ότι η Ακαδημία αυτή τη στιγμή αδρανεί. Για το λόγο ότι... Παρά το συνέδριο που έγινε. Παρά το συνέδριο. Αδρανεί διότι ήδη... εδώ και 10 χρόνια. Έπρεπε να έχει πιέσει. Εξέδωσε δηλαδή μια τρομερή διακήρυξη, γιατί είχε αρχίσει να ανησυχεί για την επικείμενη εκλατινισμό του αλφαβήτου. Αυτό έχει να κάνει με τις γραμματικές που εκδόθηκαν, λέτε. Αυτό τώρα θα σας το. Α, τώρα καλά το θυμήσατε. Λοιπόν, η αδράνεια της αυτή. Δηλαδή αντιδράει η Ακαδημία, αλλά λίγο αργά και λίγο ίσως όχι δυναμικά όπως θα έπρεπε. Και αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχει παρέμβει ως ανώτατο πνευματικό ίδρυμα, εκτός εάν έχουν ξεκινήσει, ακούστηκε στην Ευρώπη, μία κουβέντα ότι θέλουν να καταργήσουν την Ελληνική Ακαδημία. Μήπως, κύριε Μπλάνο, επειδή ακριβώς αυτό που είπε ο Λουδοβίκος στον Πρωθυπουργό Ρισελιέ, ότι θα σώσει τη γαλλική τους γλώσσα
και η γαλλική γλώσσα θα σώσει τη γαλλική αυτοκρατορία. Μήπως θέλουν να καταργήσουν και την Ακαδημία, και είναι και αυτού του λόγου, του γεγονότος, αδρανεί η Ακαδημία τώρα και δεν κάνει, δεν πράττει κάτι ουσιαστικότερο για να καταργήσουμε τον ελληνισμό, αφού η εισαγωγή την οποία κάνατε ήταν τόσο θαυμασία και με στρατηγική που λείπει από όλους εμάς τους θεωρητικούς. Ας ελπίσουμε να... ότι θα επικρατήσει η ελληνική ψυχή. Και ότι αδρανεί η Ακαδημία αυτή τη στιγμή. Δεν λέει τίποτα τα συνέδρια. Εντάξει, πάρα πολύ όμορφα. Κινητοποιήθηκαν γιατί όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Γιατί όντως εξεδόθησαν δύο γραμματικές οι οποίες βάζουν την ταφόπλακα. Μιλήστε μας λίγο για τις γραμματικές αυτές. Βάζουν την ταφόπλακα. Δεν θα κάνουμε ανάλυση γλωσσολογική και γραμματολογική, διότι μελέτες οι οποίες υπήρξαν. Αφορά στον δημοτικό τύπο, και γυμνάσιο, έτσι. Και γυμνάσιο μάλιστα. Τώρα. Βέβαια, οι αποθράσεις των εθνομηδενιστών δεν έχει όρια. Εφόσον γι' αυτό όμως επιβεβαιώνεται και πάλι που λέμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που είχε εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα εδώ, στο γενικότερο χώρο της παιδείας και στον πνευματικό χώρο, δυστυχώς. Και αυτές είναι οι μειοψηφίες, οι οποίες όμως επέβαλαν το σχέδιό τους αυτό. Ήταν τόσο πολύ... Ερήμην της πολιτείας και με έναν λαό κοιμισμένο και ίσως ένα λαό εγκλωβισμένο σε μία ψευτοευημερία, εκεί τον κόσμο... Και βάζω και τον εαυτό μου. Ναι, αλλά κοιτάξτε, εκεί νομίζω μας υπνώτησαν. Μας υπνώτησαν μέσα σε ένα ψευτοευδαιμονισμό. Σωστό. Και στην ουσία μας εξαγόρασαν τα πνευματικό μας πανωτόκια με την ευημερία για να μας πάρουν ακριβώς όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία αποτελούν και το πυρήνα της αποδόμησης. Όλες, έτσι. Ναι. Όλες τις πυλώνες, όλες τις αξίες, τα σημεία αναφοράς μας. Του ελληνισμού. Τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την πίστη, έτσι. αυτά αποδόμησαν έτσι. Για να μπορέσουν, μας ρίξανε το τυράκι, η γλώσσα το τυράκι με την καλοπέραση. Η γλώσσα πέτυχε εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Το επίτευγμα της γλώσσης κατά παραθρώσεως της ελληνικής γλώσσης ήταν που κέρδισε όλα αυτά που είπατε. Μάλιστα. Την ήττα μας αυτή. Είναι, σε όλους αυτούς τους τομείς. Είναι τραγικό αυτό. Ναι. Θα αφήσουμε, αλλά... λέει, τα σπουδαία πράγματα, τα καθημερινά, που τώρα καιγόμαστε, το εκείνο θέμα, το άλλο θέμα, το παράλληλο θέμα. Και θα καταπιαστούμε με τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι αφορμή. Και έπεσαν αυτά τα κάστρα. Πολύ ωραία το είπατε και νομίζω ότι αυτά τα μηνύματα και πρέπει να βγαίνουν. Και το ελληνικό κράτος, οθούμενο από λαϊκίστικα κίνητρα, επέβαλε ό,τι επέβαλε. Και πέρασε αυτή η λαϊκίστικη πολιτική και άποψη και γενικότερα αυτή το πνεύμα. Η κουλτούρα η οποία καλλιεργήθηκε πνεύμα, στην Ελλάδα. Ναι, οπότε το πήραν ακόμη και όχι μόνο τα στρώματα των ανθρώπων που δεν ξέρουν γράμματα, και των ανθρώπων των εγγραμμάτων. Στο πλαίσιο της πολυφωνίας και της κουλτούρας της πολυπολιτισμικής και της ανοχής, πάντα, φτάσαμε στην άλλη άκρη δηλαδή. Βέβαια. Μα ψηφίσαμε, κοιτάξτε. Ανοίξαμε τις ψηφίσαμε εν ονόματι της προόδου και των άλλων συναφών. Μάλιστα. Για το καλό μας πάντοτε. Πάντοτε για το καλό μας οπουδήποτε. Ψηφίσαμε πλήστα όσα άνομα νομοσχέδια. Νομιμοποιήσαμε την ανομία, το έγκλημα της αμβλώσεως. Νομιμοποιήσαμε την ελεύθερη συμβίωση. Ελεύθερο λέει σύμφωνο συμβίωσης, ελεύθερη. Πώς το λέμε, το αυτόματο διαζύγιο, τα πιο άλλα. Πολλά γίνανε και φτάσαμε και τώρα στο σημείο να θέλουμε τώρα να νομιμοποιήσουμε το τρίτο φύλλο. Λέτε και ο Θεός δημιούργησε τρίτο φύλλο. Να νομιμοποιήσουμε όση φορά βγαλμένη μέσα από τον ελληνισμό που προστατεύουν λέει. Προστατεύουν την ομοφιλοφιλία. Να νομιμοποιήσουμε και ναι. Προστατεύουν το εξτρεμιστικό Ισλάμ. Το Ισλάμ. Μα έτσι, προστατεύουν... έτσι θα εξισλαμιστούμε. Με την άλωση τη γλωσσική θα εξισλαμιστεί ο λαός ανεπαισθήτως, όπως λέει ο Καβάφης. Νομίζω τελικά ότι ο μεγαλύτερος ρατσισμός, όπως φαίνεται πραγματικά, εναντίον των Ελλήνων, είναι αυτός ο ρατσισμός που γίνεται κατά του ελληνισμού. Βέβαια. Αυτό είναι απίστευτο. Βέβαια. Αυτό είναι απίστευτο και αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά. Εάν σε αυτό υποκύψουμε ως λαός, θα το πληρώσουμε ακριβά. Κοιτάξτε, και έχουν και τεράστια ευθύνη. Δεν έχουμε υποκύψει. Ακούστε, σιγοβράζει το καζάνι. Μην επαναπαυόμεθα ότι έχουμε υποκύψει. Αν ξέρατε πόσες φωνές, οι μογές,
Υπάρχουν πραγματικά αντιστάσεις. Οι οποίες είναι μέσα σε ένα καζάνι, πώς είναι η χύτρα που βάζεις και βάζεις τη βαλβίδα από πάνω, έτοιμο να εκραγεί. Δεν έχουμε υποκύψει, ούτε έχουν υποκύψει. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μένονται εναντίον όλου αυτού του κακού το οποίο έχει συμβεί. Γιατί τα παιδιά τους είναι αγράμματα, γιατί τα παιδιά τους είναι απέδευτα, γιατί τα παιδιά τους εγκαταλείπουν την Ελλάδα και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό τώρα. Και εδώ πέρα θα μείνουμε μία αυτή γερόντων. Υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι παρήγορο. Κατέχουν τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής εξαθλιώσεως, εγώ έτσι τα ονομάζω. Εμείς γι' αυτό δίνουμε και βήμα, και αυτό νομίζω ότι είναι ιερός σκοπός και καθήκον μας, να δώσουμε βήμα και μέσα από αυτή την εκπομπή. Όπως και το βήμα που παρεχωρήθηκε σε μία σειρά εκπομπών, στο το κανάλι Κόντρα, που παρεχώρησε μία σειρά εκπομπών και θα συνεχίσει γύρω από τη γλώσσα. Αυτό είναι προς τιμήν. Βεβαίως, του καναλού, βιβλίου βεβαίως και του κυρίου, ναι, του... Πείτε μας λίγο λοιπόν για το, και στο διατάφτα, τι πρέπει να κάνουμε. Το διατάφτα είναι... Πώς πρέπει να συστηματοποιήσουμε την αντίστασή μας και σαν άτομα, σαν άνθρωποι που έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του τόπου. Νομίζω ότι αντί να δώσουμε συνταγές, που βεβαίως υπάρχουν και συνταγές, να κατανοήσουμε πρωτίστως, πράγματι να ανοίξουμε τα μάτια μας. Αυτή τη στιγμή, αν τυχόν ασχολούμεθα με κάτι και παρακολουθούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι... Τι πρέπει να κάνει ο απλός κόσμος αυτό. Να ακούσουμε αυτά, να ακουστούν, να ανοίξουν τα όντα μας και να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, να έρθουν σε επαφή με τον εγκέφαλό μας αυτά τα οποία λέμε και να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί. Τι έχουμε Επειδή υποστεί... δέχεται ένα βομβαρδισμό από τα μέσα μαζικής αποχάβνωσης που είπατε, καλό θα είναι να φιλτράρει ο κόσμος, ο απλός, το τι βλέπει. Δεν έχει κριτήρια ο κόσμος πλέον σήμερα. Θα μπορέσει έστω και με το ένστικτο της επιβίωσης. Θα μπορεί να κλείσει, κοιτάξτε, θα μπορεί κάλλιστα, αυτό θα μπορεί να το κάνει. Να κλείσει τις τηλεοράσεις αυτές και όποιες προσφέρουν κάτι που θα τους... Ένα μήνυμα θα τους δοθεί ότι είναι κάτι προς το συμφέρον τους. Ας την ανοίξουν. Ξέρετε ότι ό,τι είναι ωφέλιμο, αν κάνουμε μια αυτοκριτική το βράδυ ο καθένας πριν κοιμηθούμε, θα δείτε τον ότι η συστημική τηλεόραση παράγει επί το πλείστον σκουπίδια, τα οποία την άλλη μέρα δεν χρειάζεται να τα θυμάσαι, είναι άχρηστα. Δεν κρατάς κάτι δηλαδή. Ξέρετε, μένει στο υποσυνείδητο. Επομένως, ό,τι εκμαυλιστικό, σίγουρα, ό,τι ανήθικο, αυτό ό,τι στρεβλωτικό, αυτό μένει στο υποσυνείδητο. Αν όμως ο καθένας, ας σκεφτεί να κάνει μια αυτοκριτική και να δει και να καταλάβει τι είναι ωφέλιμο για αυτό να ακούσει, γιατί όπως είπατε, αυτό το σκουπιδαριό που του ρίχνουν και το βομβαρδίζουν, δεν περνάει απλώς έτσι την ώρα του, κάνει τρομερή ζημιά μέσα στο υποσυνείδητο και τον διαμορφώνει. Αντί σε ελεύθερη προσωπικότητα, αντί για πρόσωπο. Και κολλάπτονται αυτοί οι τρομοκράτες για τους οποίους θέλουμε να κάνουμε και νόμους εναντίον τους. Εδώ... Ενώ οι νόμοι θα πρέπει να είναι εναντίον ημών που επιτρέψαμε να υποστούν οι τρομοκράτες αυτήν την παιδεία, ούτως ώστε να εκφράζονται έτσι όπως εκφράζονται και να κινούνται μέσα στην κοινωνία μας έτσι. Επειδή όπως ο λόγος σας και ο τρόπος που αναδεικνύεται το σοβαρό αυτό θέμα και σε ευχαριστούμε, έχετε κάνει πολλή δουλειά μέσα από την έρευνά σας. Και θα ήθελα στον χρόνο αυτό τον τηλεοπτικό που έχουμε, που είναι περιορισμένο, να μας διαβάσετε μερικά χρήσιμα πράγματα από την έρευνα που έχετε κάνει για το θέμα της γλώσσας, στον χρόνο που έχουμε, ό,τι νομίζετε. Είμαι της γνώμης να δείξουμε μόνο επικεφαλίδες δημοσιευμάτων. Διαβάστε. Μιξοβάρβαρα μιλούν οι νέοι μας. Είναι θέμα εθνικής επιβίωσης η καλλιέργεια της γλώσσας μας. Αυτό προέρχεται από την εταιρεία λογοτεχνών της Λεμεσού. Είναι κάποιες φωνές, δηλαδή μέσα από τον έντυπο τύπο αγωνίας για το θέμα της γλώσσας. Ναι, και για τις επιπτώσεις τις οποίες επισημαίνουν καθημερινώς στο βίο τους. Σημεία και τέρατα στην παιδεία, ακατάλληλα έως επικίνδυνα λέει αυτό το δημοσίευμα, τα βιβλία όλων των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως. Χρειάζεται σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου. Δεν τώρα με αναφορές τέτοιες και δειγματοληπτικές νήξεις που κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ χρειάζεται συναγερμός. Εδώ μάλιστα έχει κρίσιμες αλλαγές στην παιδεία και αναφέρει εδώ του Παλαμά το ποίημα που λέει «Όποιος στοχαστικός σαν γιαταγάνει, το στοχασμό του αντρίκια ας τον ευγάζει, πέστα και ακέραια και γυμνά». Δεν φτάνει να λάμπει η αλήθεια, πρέπει και να σφάζει.
Ο λόγος που χτυπά και που θυμώνει ριζώνει και της γης την όψη αλλάζει. Μπορεί να είμαστε κι εμείς σκληροί, κύριε Μπλάνο, αλλά είμαστε σκληροί γιατί δεν αντέχουμε πια άλλο τα παιδιά μας να τρέχουν στα φροντιστήρια, να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να τις μαθαίνουν στα σχολιά μας. Από την πρώτη δημοτικού νομίζω έχει εισαχθεί η ξένη γλώσσα. Και να τη μαθαίνουν την ξένη γλώσσα συστηματικά και μόνο πρόχειρα, τελείως ανοργάνωτη. Είναι να ντρέπεσαι δηλαδή να είσαι Έλλην πολίτης και να βλέπεις με ποιο τρόπο διδάσκεται το παιδί σου τη γλώσσα και τι μαθαίνει. Και η αρχαία ελληνική που έχει μπει σε πολλά σχολεία και της φωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήδη στην Μιλάτε Ευρώπη, για εδώ. Ευρώπη και Ευρώπη, στην Αμερική, και Αμερική. Για μας ακόμη έχει... Δεν ξέρω εάν έχουν αφυπνιστεί στο Υπουργείο Παιδείας και κάνουν κάποιες προσπάθειες. Όχι, στο Υπουργείο Παιδείας ακόμη. Να επαναφέρουν το σωστό τρόπο. Προωθεί την γραμματική που τελειώνει η ελληνική γλώσσα. Το Υπουργείο Παιδείας. Αρχαία με λίγα λόγια που διδάσκονται τα παιδιά σήμερα είναι με έναν τρόπο έτσι εκλαϊκευμένο, μεταφρασμένα, χωρίς να. Μονοτονικό, μονότονο, που σου βγάζει μάτι, που δεν είναι δυνατόν να καταλάβει τι λέει η λέξη. Δεν είναι δυνατόν. Έχουν. Αυτή η περιβόητη γλωσσική παινία που την έχετε ακούσει. Μα το διαπιστώνει κανείς πολύ εύκολα. Αν μιλήσει με ένα νεαρό σήμερα. Δεν είναι δυνατόν παιδί, να εκφραστούν, να διατυπώσουν ολοκληρωμένες. Έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο. Εκφράσεις τα παιδιά. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Ενώ, όπως γι' αυτό τους περιόρισαν και τους λένε θα γράψετε πέντε λέξεις, πέντε σειρές, να αποτυπώσετε το περιεχόμενο του τάδε. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα της παιδείας. Νομίζω αυτό το λένε όλοι και εφόσον οι ειδικοί. Εφόσον το είπε και ο νυν υπουργός, ο κ. Αρβαλιντόπουλος, εκεί θα πρέπει να. Εμείς ως γονείς και ως απλοί πολίτες εισπράττουμε την παινία αυτή που λέτε. Διότι υπάρχει και περιορισμένο λεξιλόγιο. Την εισπράττουμε με πολύ πόνο. Ακριβώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και βλέπουμε αυτή την παινία, την εισπράττουμε και κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά αυτοί που έχουν την ευθύνη της παιδείας δεν ανησυχούν. Κοιτάξτε, δεν είναι. Ο υπουργός συγκεκριμένος, ο κ. Αβανιτούπος που είπατε. Κατέθεσε αυτό που κατέθεσε, είναι καταγεγραμμένο νομίζω στην αλλά εφημερίδα. Πρέπει να πάρουν και κάποια μέτρα. Όχι, όχι πρέπει να προβεί σε ενέργεια σε πλέον. Ενέργεια, και εφόσον συνεφώνησε και μετά το συνέδριο, και μετά το συνέδριο αυτό το οποίο διενήργησαν στην Ακαδημία, θα πρέπει και η Ακαδημία να πάρει τον ρόλο της, τον οποίο έχει. Κατάλαβα το πνεύμα σα, είναι ότι πρέπει όλη η υπεύθυνη, την παιδεία ή την Ακαδημία. Όλοι υπεύθυνοι και εμείς από πίσω αρρωγή. Και εμείς αρρωγή. Εμείς αρρωγή. Επειδή έχουμε το χρόνο μας εδώ άλλος τίτλος, τα βιβλία γραμματικής μάλιστα. των νεοελλήνων και οι ολετήρες του ελληνισμού. Επευκαιρία της αυτή η προσπάθεια το να εξακολουθητικά να υπάρχουν τα βιβλία γραμματικής δημοτικού από πέρυσι και του γυμνασίου από φέτος και να μην έχει γίνει σεισμός από τα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα. Οι γονείς τι να κάνουν, ορισμένες ομάδες γονέων γράφουν, δημοσιογράφουν. Κάποιοι δάσκαλοι κάνουν αγώνα από μόνοι. Κάνουν αγώνα, ναι, βέβαια, βέβαια. Τα νεοποχήτικα βιβλία έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο ο κύριος Νατιός. Και άλλοι πολλοί εκπαιδευτικοί. Και κάποια σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες γίνονται σχολεία για αρχαία και νέα ελληνικά. Κοιτάξτε να δείτε. Κάνει... Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φέρουμε. Κύριε Μπλάνο, ιδρύσαμε ανά την Ελλάδα κρυφά σχολιά. Μάλιστα, είναι τραγικό. Το ξέρετε αυτό. Στην το γνωρίζετε. Αυτή της ελεύθερης Ελλάδας το γνωρίζετε. Και της το Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, που το οποίο προείσταται ο κύριος Τσέγκος, έχει τον κατάλογο των ονομάτων και των κρυφών σχολιών που έχουμε ανοίξει για την Ελλάδα. Μάλιστα. Επειδή πρέπει να κλείσουμε και ο χρόνος είναι περιορισμένος, είπαμε. Διότι είδαμε ότι κάτι πρέπει να περισσώσουμε. Τι πρέπει να κρατήσουμε ως επίλογο στην κουβέντα αυτή την πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Ξεσηκωμό των πάντων. Να το κινδυνεύει πούμε... το έθνος μας από την γλωσσική μας. Ακριβώς. Αλλίωση. Αυτό πρέπει το μήνυμα, αγαπητοί μας φίλοι, και έτσι θα κλείσουμε. Ορίστε, η Ακαδημία Αθηνών Αδρανή. Δημοσίευμα άλλο. Το ανοσιούργημα. Το ανοσιούργημα. Ποιος έδωσε εντολή για να αποτολμωθεί ένα τέτοιο ανοσιούργημα είναι και το αναφέρεται στις, όχι στις γραμματικές. Στις γραμματικές. Ναι, αφού έχουμε ανεχθεί 30 χρόνια νομίζω ότι το μονοτονικό. Έχει καταγραφεί πλέον μέσα από την εκπομπή αυτή και η αγωνία σας και ο αγώνας σας και έτσι πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε απλοί πολίτες, είτε είμαστε Έλληνες,
όπου έχουμε ιστορικές ευθύνες πλέον. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Καράτση Κοκλίδου. Να κλείσω με τούτο. Κλείστε μας ως επίλογος, ναι, λέει, με ό,τι νομίζετε ως μήνυμα πιο ο Κοραής, σημαντικό. Λέει, ώστε συνηθίζει να καταφρονεί τους κανόνες της γραμματικής, γράφει, συγγνώμη, γρήγορα θέλει καταφρονήσει και τους κανόνες της λογικής. Στα προλεγόμενά του το λέει. Ο γίγαντας αυτός της ελληνικής φιλολογίας και επιστήμης λέει ότι ο κακά συλλογιζόμενος κακά λαλεί και ο κακά λαλών εμποδίζει τον νου να ανακαλύψει τα σπηγά της πλάνης και του διαστρέφει ολονέν την δύναμη του συλλογίζεστε ή και παντάπαση την καταργή. Έτσι. Μην διαρωτώμεθα γιατί δεν συνεννοούμεθα μεταξύ μας οι Έλληνες. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε ακριβώς και αποτυπώνονται οι επιπτώσεις και έτσι θα κλείσουμε ότι, αγαπητοί μου φίλοι, η γλωσσική ανεπάρκεια που έχει επιβληθεί συστηματικά με τα αποτελέσματα που τα ζούμε όλοι και τα βιώνουμε δεν έχει μόνο δυσμενείς επιπτώσεις στη συγκρότηση της προσωπικότητας του ατόμου. Που είναι φοβερό. Που αυτό είναι το κορυφαίο. Έτσι. Αλωτριώνεται ο χαρακτήρας. Αλλά οι συνέπειες, αν τις δούμε και ένα βήμα παραπέρα, είναι ολέθριες και για το μέλλον αυτού του τόπου. Της κοινωνίας, αντίκτυπο στην κοινωνία. Ακριβώς. Και με αυτό να το δούμε, λοιπόν, ένα συναγερμό, όπως είπε η κυρία Τσικοπούλου, να διασώσουμε την πολυτιμότερη κληρονομιά που έχουμε, τη γλωσσική, για να μας σώσει και αυτή. Για να μας σώσει και αυτή. Να είστε όλοι καλά, για σας. Και οικονομικά.